χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Ο Ισραηλινός στρατός εντόπισε τις ορούς 6 ομήρων μέσα σε σύραγγα στη Ράφα. Δολοφονήθηκαν τις τελευταίες ημέρες από τη Χαμάς μετά από μήνες βασανιστήριων, λένε οι οικογένειές τους. Θα το πληρώσουν, η προειδοποίηση Biden. Θα σας καταδιώξουμε, η ευθεία απειλή Νετανιάχου. Ο Κασελάκης προκαλεί τον Τσίπρα και ο Πολάκης είναι έτοιμος για πρόταση μομφής και διεκδίκηση της ηγεσίας. Σκληρό μπραντεφέρ στον δρόμο προς την Κεντρική Επιτροπή. Με βροχές έκανε ποδαρικό ο Σεπτέμβριος και σε φθινοπορεινό σκηνικό. Χαλάζει και διακοπές ρεύματος στην Πελοπόννησο, δρόμοι ποτάμια στην Κρήτη. 54.000 κεραυνοί σε σποράδες και έβια. Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Δάνης Κατρανίδης σε ηλικία 75 ετών. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Πρωταγωνίστησε σε όλα τα είδη θεάτρου, από τραγωδία και κωμωδία μέχρι musical και επιθεώρηση. Η τρικυμία στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασελάκη να πετάει το γάντι στον Αλέξη Τσίπρα και να τον προκαλεί ευθέως, ζητώντας του να τοποθετηθεί για τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, εκεί όπου θα κριθεί αν θα στηθούν νέες εσωκομματικές κάλπες για εκλογή Προέδρου. Σε τεντωμένο σκηνή ισορροπούν οι αντιμαχόμενες πλευρές των ΣΥΡΙΖΑ λίγες μόλις ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Την ώρα που ο Παύλος Πολάκης αμφισβητεί ανοιχτά τον Στέφανο Κασελάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να προκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας του να τοποθετηθεί ανοιχτά για τα όσα συντελούνται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν θέλει, μπορεί να τοποθετηθεί ο ίδιος για τα τεκτενόμενα στο χώρο μας, χωρίς κύκλους και διαρροές. Καθαρά και ανοιχτά. Όπως τοποθετήθηκε την ημέρα έναρξης του συνεδρίου μας τον Φεβρουάριο και η τοποθέτηση απαντήθηκε από το συνεδριακό σώμα. Από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού καθίσταται σαφές ότι δεν προτίθεται να καταστήσει συνομιλητή του τον κύριο Κασελάκη, ενώ οι αναφορές του Προέδρου στον προκάτοχό του προκαλούν την έντονη αντίδραση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας από τα πράγματα είναι ένα κεφάλαιο για τη χώρα και γενικότερα. Θα επιστρέψει. Καλό είναι, επειδή δεν δίνει αφορμές ο άνθρωπος, να μην τον αντιμετωπίζουμε επιθετικά. Δεν έχει σκοπό να διεκδικήσει, να πάει να διεκδικήσει από τον Κασελάκη την ηγεσία. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια θεωρώ ως σωστή την κλίση, θα έλεγα, του Προέδρου μας, του κ. Κασελάκη, προς τον κύριο Τσίπρα, να πάρει μια έστω πρωτοβουλία. Με τις αιστείες αμφισβήτησης για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να αυξάνονται και να μην περιορίζονται μόνο στον Παύλο Πολάκη, ο Στέφανος Κασελάκης πετάει τον μπαλάκι σε όσους τον αμφισβητούν, δίνοντάς τους ραντεβού στα όργανα του κόμματος. Αν υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα για μία ακόμα προεδρική εκλογή, μόλις ένα χρόνο μετά την εκλογή μου, μπορούν να θέσουν επίσημα την πρότασή τους στην επερχόμενη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι δεν βλέπω κάποια βέλτιστη αυτή τη στιγμή λύση. Και γι' αυτό λέγω ότι αν κάποιος έχει μια καλύτερη ιδέα, να την προσκομίσει. Ενδεχομένως η πρότασή μου να μην είναι η καλύτερη. Με τις ισοκομματικές αντιπαραθέσεις να αυξάνονται διαρκώς και τον Στέφανο Κασελάκη να αρνείται την προσφυγή στη βάση, ουδής μπορεί να αποκλείσει μια ακόμα διάσπαση, ακόμα και τις επόμενες ημέρες. Τώρα, Αντώνη Γκιώκα, όπως είδαμε στο ρεπορτάζ, η πρόκληση του Στέφανου Κασελάκη είναι ανοιχτή προς τον Αλέξη Τσίπρα. Το ερώτημα είναι αν ο Αλέξης Τσίπρας θα σηκώσει το γάντι που του πετάει και θα σπάσει τη σιωπή του. Ναι, σε καμία περίπτωση, Αλεξάνδρα, δεν προτίθεται να κάνει αφενός συνομιλητή του τον κύριο Κασελάκη. Όπως αναφέρουν πάντα από το περιβάλλον του, αφετέρου δεν θέλει ο πρώην Πρωθυπουργός να έχει στην παρούσα τουλάχιστον φάση καμία σχέση με την τοξικότητα η οποία επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, τουλάχιστον μέχρι την Κεντρική Επιτροπή, ίσως και παραπέρα, ο κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται να απαντήσει σε ό,τι του καταλογίζει ο κύριος Κασελάκης και το περιβάλλον του. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κλείδωσαν, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβερνητική πολιτική που θα ακολουθηθεί την επόμενη τριετία θα βασιστεί σε 4 πυλώνες. Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η διεύρυνση των κριτηρίων για το πρόγραμμα Σπίτι μου, έτσι ώστε να επωφεληθούν περισσότεροι πολίτες. Σε πρώτο πλάνο, επίσης, η υγεία, η οικονομία και η στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων πολιτών.
Μία ανάσα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι κυβερνητικές κεραίες είναι σταθερά στραμμένες στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και ιδίως του στεγαστικού. Το καλάθι του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να περιλαμβάνει τη σημαντική ενίσχυση του προγράμματος Σπίτι μου, τις αυξήσεις μισθών στους γιατρούς, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και την εξομοίωση των τρίτεκνων με τους πολυτεκνούς. 7.500 συμπολίτες μας, ναι, σήμερα που μιλάμε, έχουν υπογράψει το δάνειο, έχουν εκταμιεύσει το δάνειο, έχουν αποκτήσει το δικό του σπίτι. Και τώρα γίνεται μια σημαντική διαπραγμάτευση, αυτές τις μέρες που μιλάμε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, για να διπλασιάσουμε ή και τριπλασιάσουμε το πρόγραμμα αυτό. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους που αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Ο Πρωθυπουργός θα ξεδιπλώσει από βήματος ΔΕΘ το σχεδιασμό του για το στεγαστικό, με στόχο την αύξηση της προσφοράς των κατοικιών και μέσω αυτής την υποχώρηση των τιμών, ώστε να καταστεί απόκτηση στέγης προσιτή για τα νοικοκυριά. Ο μόνος τρόπος να λυθεί, κατά τη δική μας άποψη, είναι αυξηθεί η προσφορά. Και έχουμε κάνει πολλές προτάσεις από μειώσεις φορολογίας, ένα πολύ βασικό, ειδικά για τα κενά ακίνητα, τα οποία πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να δούμε ποια είναι τα κενά ακίνητα και πόσα είναι. Υπό εξέταση βρίσκεται η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά και η ένταξη και καινούριων κατοικιών στο νέο κύκλο του προγράμματος Σπίτι μου, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι. Στις hot περιοχές υπάρχουν και Airbnb. Δηλαδή τώρα, όταν πας σε περιοχές όπως είναι το Κουκάκι, το Θησίο ή τα Εξάρχεια. Ανεβασμένες περιοχές. Είναι. Και υπάρχουν και άλλες περιοχές όμως, οι οποίες δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα με τη βραχυχρονία. Τι θα του πεις εσύ. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, μέχρι σήμερα 7.500 πολίτες έχουν ήδη αποκτήσει τη δική τους κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι μου. Αντιμέτωπος με τα εμφανή εγκλήματα πολέμου της Χαμάς, βρέθηκε για ακόμη μια φορά ο Ισραηλινός στρατός. Μέσα σε υπόγεια σύραγγα στη Ράφα εντόπισε 6 σωρούς ομήρων που δολοφονήθηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά από μήνες βασανιστήριων, όπως λένε χαρακτηριστικά οι οικογένειες των εχμαλώτων. Η οργή ξεχυλίζει με τον πρόεδρο Μπάιντεν να διαμηνύει ότι οι ηγέτες της Χαμάς θα πληρώσουν για τα εγκλήματά τους. Θα τους καταδιώξουμε, απειλεί ο Νετανιάχου. Τις ορούς 6 ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ανέσυραν οι Ισραηλινοί στρατιώτες από σύραγγα στην περιοχή της Ράφα, στη λωρίδα της Γάζας. We begin in Gaza, where Israel says it's recovered the bodies of 6 captives, one of which was an American, according to the White House. 23-year-old Hirsch Goldberg Polin has been named as one of the captives whose body has been recovered by the Israeli army. Πρόκειται για τους Καμπέλ Γκάτ, Έντεν Γερουσάλμι, Χέρς Γκόλντενμπεργκ Πόλιν, Αλεξάνδερ Λομπάνοφ, Άλμονγκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο. Λίγες ώρες πριν, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πτώματα στη Γάζα που ίσως ανήκουν σε ομήρους. Η οικογένεια του 23χρονου Ισραηλοαμερικανού ομήρου της Χαμάς επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε νεκρός στη λωρίδα της Γάζας. Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος διεμήνησε πως οι ηγέτες της Χαμάς θα πληρώσουν για τα εγκλήματά τους. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ δεν θα σταματήσει μέχρι να πιάσει όσους ευθύνονται για τον θάνατο των ομήρων. Την ίδια στιγμή, βίντεο σοκ έδωσαν στη δημοσιότητα συγγενείς των απαχθέντων από τη Χαμάς, το οποίο αφήνει υπόνοιες για βιασμούς και εγκυμοσύνες των εχμαλώτων γυναικών. Στο βίντεο, που έχει τίτλο «Πέρασαν πάνω από 9 μήνες», εμφανίζεται μια γυναίκα με φουσκωμένη κοιλιά να κάθεται στα συντρίμια ενός τούνελ υπό τον ήχο ενός μωρού να κλαίει. Ο Ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει στρατιώτες να διεξάγουν πολυήμερη επιδρομή στην κατεχόμενη από το Ισραήλ δυτική όχθη, κατά την οποία σκοτώθηκαν αρκετοί ένοπλοι μαχητές και άμαχοι. Τα δραματικά στοιχεία με τους νεκρούς αλλά και τους ομήρους που κρατούνται ακόμη φανερώνουν την άμεση ανάγκη για επίτευξη μιας συμφωνίας, κάτι που δυστυχώς δεν είναι ορατό, Σπύρο Μουζακίτη. Ακριβώς, Αλεξάνδρα. Τριγμούς έχει προκαλέσει το Ισραήλ ο θάνατος των 6 ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας, οι οποίοι εντοπίστηκαν από τον Ισραηλινό στρατό σε σύραγγα κάτω από τη Ράφα. Να δούμε κάποια στοιχεία πιο αναλυτικά για το τι συμβαίνει με τους ομήρους, με τον αριθμό των ομήρων. Σύμφωνα λοιπόν με το Guardian, 251 είναι συνολικά οι απαχθέντες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Από αυτούς 109 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι και τώρα 35 είναι
είναι οι νεκροί στα χέρια της Χαμάς, προστίθεται ο αριθμός των 6 σήμερα, και 113 όμεροι είναι αγνοούμενοι που εικάζεται πως είναι ακόμα στα χέρια της οργάνωσης. Τώρα, Αλεξάνδρα, να πούμε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ δεν θα σταματήσει μέχρι να πιάσει όσους ευθύνονται για τον θάνατο των 6 ομήρων και είπε χαρακτηριστικά: όποιος δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε μια νέα κίνηση που δείχνει τις φιλοδοξίες της στα Βαλκάνια, προχώρησε η Τουρκία του Ταγί Περντογάν, παραχωρώντας δωρεάν στρατιωτικό εξοπλισμό στη Βόρεια Μακεδονία. Για τις λεπτομέρειες σχετικά με την αμυντική συμφωνία Άγκυρας και Σκοπίων θα μας ενημερώσει ο Νίκος Νανούρης. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα. Πράγματι, λοιπόν, σε μια στρατηγική και συμβολική κίνηση προχωράει η Άγκυρα, κάνοντας δωρεάν στρατιωτικό εξοπλισμό στη Βόρεια Μακεδονία, σε μια τελετή που έλαβε χώρα έστω Σαββατοκύριακο στα Σκόπια. Το συγκεκριμένο πακέτο, λοιπόν, που παραχωρεί δωρεάν η Άγκυρα στη Βόρεια Μακεδονία, περιλαμβάνονται drones, εξοπλισμός επικοινωνίας, γυαλιά νυχτερινής όρασης και εξοπλισμός Ranger. Είναι μια κίνηση που αποτυπώνει περίτρανα τις επιδιώξεις που έχει η Άγκυρα στα Βαλκάνια. Ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα η εφημερίδα Γενεία Κιλ, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη συμφωνία έχει στόχο να αντισταθμίσει την αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή, η Τουρκία κάνει συμφωνία με μια χώρα που η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα δεν έχει καλύτερες δυνατές σχέσεις, κάνοντας ένα είδους αντιπερισπασμό. Τώρα, κλείνοντας, Αλεξάνδρα, να πούμε ότι ο Υπουργός Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας δήλωσε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί περίτρανη απόδειξη της φιλίας που υπάρχει ανάμεσα στους δύο λαούς, ενώ την ικανοποίησή του εξέφρασε και ο Τούρκος πρέσβης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Άγκυρα ικανοποιείται να μοιράζεται τα προϊόντα της αμυντικής της βιομηχανίας με φίλες χώρες όπως είναι η Βόρεια Μακεδονία. Νίκο Νανούρη, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Η ψυχρή λίμνη που έφερε έντονα καιρικά φαινόμενα στη χώρα μπορεί να αποχωρεί, όμως αφήνει πίσω της προβλήματα και καταστροφές σε καλλιέργειες. Για σημαντικό πλήγμα στη σοδειά τους μιλούν οι καλλιεργητές ελιά στην Κρήτη και τη Μεσσηνία. Στο Αγρίνιο άσπρισαν οι δρόμοι από το χαλάζι, ενώ όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, και στην Αττική δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Συνεχίζει να σφυροκοπάει ολόκληρη τη χώρα η κακοκαιρία ψυχρή λίμνη με καταιγίδες, κεραυνούς αλλά και χαλάζι, προκαλώντας προβλήματα στους δρόμους αλλά και σε αγροτικές περιοχές. Πολύ μεγάλο ρυθμό κεραυνών και αστραπών, κυρίως στην κεντρική και στην νότια χώρα, και μεγάλη έλλειψη βροχής, τα οποία παρατηρήθηκαν αρχικά στις σποράδες και στη συνέχεια μεσημέρι απόγευμα σε αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου. Ενώ στη συνέχεια και αρκετά φαινόμενα στην Κρήτη. Μόνο στην τρίτη μέρα της αστάθησης επηρέασε κυρίως την κεντρική και νότια χώρα. Ο κεντρικός δρόμος στο παλαιό Καστροκρήτης έχει μετατραπεί σε χήμερο από λάσπη που παρασέρνει τα πάντα στο διάβα του. Από τα αυτοκίνητα μέχρι κάδος απορριμμάτων, ομπρέλες και εξαπλώστρες. Ενώ έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν το Μαριδάκι, από όπου κατέβασε από τον ποταμό αχεντριά λάσπες προς την παραλία, με αποτέλεσμα η θάλασσα να γίνει κόκκινη. Μάλιστα στο νησί έπεσε και χαλάζι, το οποίο κατέστρεψε αρκετούς ελαιώνες. Ξέρω, έπεσε και χαλάζι. Και στην ελιά, όταν η ελιά είναι αυτή την περίοδο στην ελαιοκομεία, της λέει γυλάδι, είναι ευαίσθητη. Πληγώνεται και πέφτει. Χαλαζόπτωση είχαμε και στο Αγρίνιο, ενώ προκλήθηκαν προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών. Μάλιστα, ένας δικυκλιστής στο Αγρίνιο αποκλείστηκε από την κακοκαιρία και κάλεσε για βοήθεια την πυροσβεστική. Καταστροφές στις καλλιέργειες προκάλεσε ισχυρή χαλαζόπτωση στους αμπελόκηπους Πηλίας στη Μεσσηνία. Το χαλάζι που ήταν στο μέγεθος μπάλας του γκολφ προκάλεσε ζημιές σε ελιές, κυπευτικά και άλλες καλλιέργειες. Είμαστε 4 χωριά περίπου που έχουμε πάθει πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Μπορεί να είναι και 100% οι καταστροφές. Το χαλάζι ήταν ίσα με ένα παγάκι μεγάλο. Αρκετή ώρα έχει κάνει ολοκληρωτική καταστροφή σε κάποιες ελιές. Από την κακοκαιρία δεν γλίτωσε ούτε η Αττική, όπου οι δρόμοι στα νότια προάστια μετατράπηκαν σε ποτάμια, με την κυκλοφορία να γίνεται με τεμποδίων. Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τον μετεωρολογικό δορυφόρο, όπου δείχνει το πέρασμα της κακοκαιρίας. Μάλιστα, μόνο τις τελευταίες 24 ώρες έχουν πέσει 54.000 κεραυνοί. Η Κυριακή είναι η τέταρτη ημέρα στάθειας. Θα είναι πιο περιορισμένη, βέβαια. Είχαμε κάποιες βροχές στις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Θα έχουμε όμως στις επόμενες ώρες και στην Πελοπόννησο, αλλά και πιθανότατα εκ νέου στην Κρήτη, καταιγίδες. Οι μετεωρολόγοι από την πλευρά τους λένε ότι η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει να αποκλιμακώνεται. Ένα νέο επεισόδιο έρχεται να προσθεθεί στη μακρά λίστα της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτή τη φορά το περιστατικό συνέβη στον Βόλο, όπου ένας 55χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του μπροστά στην έφηβη κόρη του, ενώ αποπειράθηκε να τραυματίσει και τους γονείς της σύζυγου του, Φάνη Καραμπατσάκη. Στην Άπολη του Βόλου, λοιπόν, συνέβη αυτό το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όταν ανακοίνωσε η σύζυγος τον 55χρονο ότι χωρίζουν.
φέρεται να έγινε αυτό. Τότε εκείνος της επιτέθηκε με ένα μαχαίρι, της προκάλεσε στο μυρό ένα τραύμα 3 εκατοστών, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έγινε μήνυση. Αυτό έγινε μπροστά στο παιδί, στην κόρη του ανδρόγυνου, η οποία είναι μαθήτρια λυκείου, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να χτυπήσει, να βιοπραγήσει και κατά των πεθερικών του. Μάλιστα. Τώρα, Φάνη, σοκαριστικά είναι και τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για την ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε πράγματι κάποια στοιχεία από την ελληνική αστυνομία για το διάστημα 19 έως 25 Αυγούστου. Από αυτά προκύπτει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι κάθε 5 ώρες γίνεται μια κλίση στην ελληνική αστυνομία. 784 κλίσεις έχουμε, 321 συλλήψεις, 174 γυναίκες έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί panic button, ενώ 5 γυναίκες έχουν προχωρήσει ακόμα παρακάτω και έχουν ζητήσει να φιλοξενηθούν και σε ειδικές δομές φιλοξενίας. Σε ευχαριστώ πολύ. Θλίψη, κυρίες και κύριοι, σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού Δάνη Κατρανίδη. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο έργο. Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από το θεατρικό σανίδι, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας σε Ευελίνα Νύκτα. Σπουδαίος ηθοποιός με ξεχωριστό ταλέντο, γοητευτική παρουσία και φωνή, ο Δάνης Κατρανίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών μετά από μια δεκαετία σχεδόν που αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον κράτησε μακριά τόσο από τα φώτα της δημοσιότητας όσο και από τη δουλειά του και από τους φίλους του. Από το 1971 μέχρι και το 2011 δεν σταμάτησε να υποδίεται ρόλους, να είναι πάρα πολύ ενεργός, να είναι υπέρ του συναγωνισμού και κατά του ανταγωνισμού. Τον αγαπούσε πάρα πολύ τόσο το κοινό όσο και οι συνάδελφοί του να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Σε ευχαριστώ πολύ. Επίθεση με μπογιές και τρικάκια δέχθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού Έλενα Ράπτη και συγκεκριμένα στο πολιτικό της γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Η Ραφαήλ Κάμπερ, η Νέα Δημοκρατία, καταδίκασε το νέο επεισόδιο εκφοβισμού. Αλεξάνδρα, για ακόμη μια φορά η Έλενα Ράπτη δέχτηκε επίθεση στο πολιτικό της γραφείο στην Θεσσαλονίκη. Η Υφυπουργός Τουρισμού δημοσίευσε φωτογραφίες στα μέσα δικτύωσης όπου φαίνονται άγνωστοι να πέταξαν μπογιές και τρικάκια ενώ έγραψαν στους στίχους συνθήματα όπως η νίκη στην απεργία. Το περιστατικό καταδίκασε με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία λέγοντας «Καταδικάζουμε κατηγορηματικά και απερίφραστα την επίθεση στο γραφείο της Υφυπουργού Τουρισμού και βουλευτή Α Θεσσαλονίκης Έλενας Ράπτη». Αναμένουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Όσο και αν το επιδιώκουν οι θρασίδηλοι τραμπούκοι, δεν μας εκφοφίζουν. Η δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται. Αλεξάνδρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Χειροπέδες έναν 25χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο νεαρός έφτασε στη χώρα μας με πτήση από τη Μαδρίτη και μέσα στις αποσκευές του, όπως θα μας πει αναλυτικά ο Σπύρος Αλεξανδρής, είχε διακοσμητικά κεριά γεμάτα με κοκαίνη. Καλό μεσημέρι, 5 κιλά και 270 γραμμάρια κοκαίνης. Συγκεκριμένα επιχείρησε να εισάγει στη χώρα μας ο 25χρονος άνδρας, κρυμμένα μέσα σε 2 αρωματικά κεριά. Ο άνδρας έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος με πτήση από τη Μαδρίτη, αφήχθη στο αεροδρόμιο στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής. Εκεί διενεργήθηκε στοχευμένος έλεγχος από την αστυνομία κατόπιν διασταυρώσεως και ανάλυσης στοιχείων. Εντοπίστηκε μέσα στην αποσκευή του, όλες οι ναρκωτικές ουσίες 5 κιλά και 270 γραμμάρια κοκαίνης. Επίσης, με ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο κατασχέθηκε, όπως και η αποσκευή του. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, όλη αυτή η ποσότητα προοριζόταν για περαιτέρω διακίνηση μέσα στην Ελλάδα. Και τέλος, να πούμε ότι ο συλληφτής οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα πλημελιωδικών Αθηνών. Σε ευχαριστώ πολύ. Δραματική, κυρίες και κύριοι, παραμένει η κατάσταση στο Βόλο με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της περιοχής να βρίσκονται σε απόγνωση λόγω της οικονομικής αλλά και οικολογικής καταστροφής που έχει προκληθεί από τα εκατομμύρια νεκρά ψάρια. Ήδη 270 τόνοι ψαριών έχουν οδηγηθεί σε αποτέφρωση. Οι καταστηματάρχες λένε πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν επαρκούν και ζητούν περαιτέρω στήριξη. Αύριο στη Θεσσαλία θα βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το Βόλο θα επισκεφθεί ο Στέφανος Κασελάκης. Με τους επιχειρηματίες στο Βόλο να είναι σε απόγνωση και να μετρούν τις πληγές τους ύστερα από την οικολογική καταστροφή με τα νεκρά ψάρια, τα αρμόδια υπουργεία προχώρησαν στην υλοποίηση μια σειράς μέτρων στήριξης για τις επιχειρήσεις στους Δήμους Βόλου και Νοτίου Πηλίου, οι οποίες επλήγησαν. Τα μέτρα στήριξης περιλαμβάνουν χορήγηση των επιχειρήσεων που υπέστησαν απώλειες στον κύκλο εργασιών τους λόγω του ακραίου φαινομένου σε σύγκριση με αντίστοιχες χρονικές περιόδους στο παρελθόν. Αναστολή καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
ενεργοποίηση του προγράμματος στήριξης Θεσσαλιπάς και για την επόμενη χρονιά με στοχευμένα χαρακτηριστικά για τις περιοχές γύρω από τον Παγασιτικό κόλπο, καθώς και αύξηση του ποσού του Θεσσαλιπάς για την τρέχουσα χρονιά. Διασφάλιση χρηματοδότησης για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής του Παγασιτικού μέσω συνεργασίας των αρμόδιων υπουργείων και τοπικών φορέων. Η υλοποίηση αυτών των μέτρων προχωρά λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα τοπικών φορέων και επιχειρηματιών που επλήγησαν. Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι σε καλό δρόμο. Θα πρέπει όμως να γίνουν πολλά περισσότερα και άμεσα. Η κατάσταση στο νομό Μαγνησίας όσον αφορά τις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας. Συγκεκριμένα μέτρα όπως είναι η παράταση του Θεσσαλιπάς και η διαφήμιση για τον Παγασιτικό, και αυτά είναι γενικόλογα τα οποία θέλουν συνεργασία με τους φορείς να δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Έχει ήδη απομακρυνθεί 99% των νεκρών ψαριών, συνολικά 270 τόνοι έχουν οδηγηθεί σε καύση, ενώ 4 με 5 τόνοι έχουν οδηγηθεί σε υγειονομική ταφή. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, αναφέρθηκε στη διαδικασία εκαθάρισης της περιοχής και σχολίασε τα μέτρα στήριξης στο Άξιον 24 με θετικό πρόσημο. Τα καίμε και ταυτόχρονα, επειδή δεν μπορεί το εργοστάσιο να τα διαχειριστεί, χθες πήραμε άδεια για να θάψουμε υγειονομικά κάποια ψάρια σε μια περιοχή του Δελεστίνου. Δόθηκε άδεια δικανονικά, ο εισαγγελέας την ενέκρινε. Και σήμερα τελειώνει. Κύριε Κουρέτα. Ο Νίκος Παπάς, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, βρέθηκε στο Βόλο με αφορμή την οικολογική καταστροφή. Κατά την παρουσία του, ενημερώθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων και από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο όπου έχει τοποθετηθεί το προστατευτικό δίχτυ στον Ξηριά. Νέα σύσκεψη πραγματοποιούν σήμερα οι παραγωγικοί φορείς στο Βόλο, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν από κοινού τις επόμενες κινήσεις τους, Βασιλεία Μανοπούλου. Γύρω στις 7, Αλεξάνδρα, οι παραγωγικοί φορείς, οι οποίοι επλήγησαν από την οικολογική καταστροφή με τα νεκρά ψάρια στο Βόλο, θα έχουν μια διαδικτυακή συνέλευση όπου θα συζητήσουν τι παρετέρω μπορούν να κάνουν. Τα 4 πρώτα μέτρα στήριξης, όπως λένε, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, τα προβλήματα είναι πολλά ήδη από την κακοκαιρία του Ντάνιελ, με το τελειωτικό χτύπημα να είναι τα νεκρά ψάρια. Ζητούν λοιπόν να διευρυνθούν τα νέα μέτρα. Και επιπλέον στη σύσκεψη θα συμμετέχει ο υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, αλλά και ο βουλευτής Χρήστος Μπουκόρος. Επιπλέον αύριο, οι εκπρόσωποι εστίασης και ξενοδόχων θα καταθέσουν μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σφίγγει ο κλοιός για την σύλληψη των δραστών που πέταξαν τσάντα με χειροβομβίδες στους δρόμους του Κερατσινίου. Οι έρευνες της αστυνομίας στρέφονται σε ανθρώπους της νύχτας, ενώ ήδη έχει ταυτοποιηθεί ο ένας από τους δύο δράστες. Στο χώρο της νύχτας ψάχνουν οι αστυνομικοί τον 27χρονο που μετέφερε μαζί με έναν συνεργό του 4 χειροβοβίδες, περίστροφο και πτυσσόμενο γκλόμπ και τα ξεφορτώθηκε μετά από καταδίωξη στο Κερατζίνι. Μάλλον οι έρευνες στρέφονται προς τον κόσμο της νύχτας. Σκεφτείτε ότι αν συνεχιζόταν η καταδίωξη και πέταγε αυτός μια χειροβοβίδα για να γλιτώσει, γιατί πάνω στον πανικό του, είδατε, άφησε την ταυτότητά του. Να πέταγε μια χειροβοβίδα μέσα στο Κερατζίνι, στο αστικό ιστό της πόλης. Τι θα γινότανε. Προς το παρόν, ο 27χρονος παραμένει ασύλληπτος, καθώς η ασφάλεια, αν και έχει τα στοιχεία του από την ταυτότητα που του έπεσε στο σημείο, δεν έχει καταφέρει ως τώρα να τον εντοπίσει, αν και ερευνήθηκαν το σπίτι του, αλλά και σημεία όπου σύχναζε. Από τη στιγμή που το τσατάκι με τις χειροβοβίδες και το περίστροφο περιείχε και πορτοφόλι με την ταυτότητα του ενός από τους δύο επιβαίνοντες στη μηχανή, είναι ζήτημα χρόνου η αστυνομία να τον συλλάβει. Και κατόπιν να ταυτοποιήσει και τον δεύτερο επιβαίνοντα και να συλλάβει και αυτόν φυσικά. Ο 27χρονος, ο οδηγός που έχει ταυτοποιηθεί, εμπλέκεται σε υπόθεση ξυλοδαρμού και σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Η καταδίωξη θρίλερ έγινε χθες το πρωί στο Κερατσίνι με τους αστυνομικούς της Δίας να εντοπίζουν στο σακίδιο που ξεφορτώθηκαν οι δύο επιβάτες βαρύ οπλισμό. Ήμουν εγώ εκεί στην πόρτα αυτό και κάποια στιγμή ακούμε σιρήνες και τέτοια, βγαίνω έξω, βλέπω τις Δίας οι μηχανές, γινόταν χαμός, κάτι εκεί, κάτι μιλάγανε μεταξύ τους, άστο σε μένα, όχι σε μένα, το πετάξανε εδώ το σακίδιο, ξαφνικά ήρθαν τα παιδιά, κοιτάξανε από πάνω, το ανοίξανε,
λέει, χειροβοβίδες και τέτοια. Ήταν κάτι αυτοκίνητα εδώ, τα πήραν τα αυτοκίνητα όλοι από εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Έφυγε ο κόσμος, κλείσανε τη μία οδός κάτω εκεί, την οδός, κλείσανε την αναπαύσωση. Κλείσανε την Πλάτωνος από πάνω μέχρι κάτω. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι οι δύο επιβάτες της μοτοσυκλέτας να μετέφεραν το περίστροφο και τις τέσσερις χειροβοβίδες ώστε να τα κρύψουν σε κάποιο κρυσφύγετο, ακόμη και να τα πουλήσουν σε κυκλώματα της νύχτας που εμπλέκονται με τη μαφία. Κόσμο της νύχτας υπάρχουν κάποιες ενέργειες σε ό,τι αφορά σε κάποια καταστήματα που έχουν τοποθετηθεί εμπριστικοί μηχανισμοί. Δεν ξέρω αν οι συγκεκριμένοι θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο, ναι. Αλλά οι τέσσερις χειροβοβίδες εμένα, εγώ προσωπικά, με τη μικρή μου εμπειρία στην αστυνομία, αυτές οι τέσσερις χειροβοβίδες εγώ νομίζω κάπου πηγαίναν να τις μεταφέρουν. Βλέπω τον υπεύθυνο και μου λέει πήγαινε από άλλο σημείο γιατί μπροστά έχουν οι αντιτρομοκρατικοί. Λέω για ποιο λόγο, γι' αυτό. Γιατί ήξανε, λέει, κάτι χειροβοβίδες, κάτι. Τρελάθηκα. Εδώ λέω, τι δουλειά έχουν εδώ πέρα να ρίξουν. Πρώτα του 27χρονου και μετά του συνεργού του είναι θέμα χρόνου. Με δεκάδες σπάνια ζώα μέσα στο όχημά του, συνελήφθη κατά τον έλεγχο στο τελωνείο στις Καστανιές ένας Έλληνας με καταγωγή από τη Θράκη. Συνολικά προσπάθησε να περάσει στη χώρα μας 42 άγρια ζώα, μεταξύ αυτών και καγκουρό. Τις λεπτομέρειες έχει η ανταποκρίτρια του Άξιον 24 στον Εύρο, Κατερίνα Καλεντερίδου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα. Ένας Έλληνας μουσουλμάνος πολίτης από την Κομωτινή συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητό του κατά την είσοδό του στην Τουρκία, στον συνοριακό σταθμό των Καστανεών στον Εύρο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Αλεξάνδρα, στο αυτοκίνητό του που έφερε ελληνικές πινακίδες επίσης από την Κομωτινή, βρέθηκε μέχρι και καγκουρό συγκεκριμένα. Κάτι είχε στο αυτοκίνητό του 23 σκιούρους, 3 αλπακά, 3 καγκουρό, 12 παπαγάλους και 1 ελάφι. Τώρα τα κατασκευμένα ζώα παραδόθηκαν στη Διεύθυνση Προστασίας Φύσης και Εθνικών Πάρκων Αδριανούπολης, Αλεξάνδρα. Κατερίνα Καλεντερίδου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώνεται σήμερα ο Γιάννης Αντετοκούμπο με την αγαπημένη του σύντροφο, μητέρα των παιδιών του Μαράια. Χθες το βράδυ στην Πύλο η νύχτα μετατράπηκε σε μέρα από τα πυροτεχνήματα στο νιγηριανό πάρτι που δόθηκε προς τιμήν της καταγωγής του Greek Freak. Συνδεόμαστε με την περιοχή και με τον ανταποκριτή μας Γιώργο Μαρκόπουλο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτό το τριήμερο για τον γάμο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Σήμερα είχαμε κατά το ίμιση την τέλεση της τελετής. Είχαμε το θρησκευτικό της μέρος, το οποίο έλαβε χώρα γύρω στις 11 με 11.30 στο Κώστα Ναβαρίνο. Λόγω του διαφορετικού δόγματος ήταν μια ευρυδική τελετή. Αφού ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι χριστιανός, ενώ η αγαπημένη του Μαράια καθολική, σε πολύ κλειστό το οικογενειακό κύκλο έγινε αυτό. Το απόγευμα στις 18.30 θα έχουμε το άλλο μέρος του γάμου, το καθολικό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με την άφηξη και των τελευταίων καλεσμένων, οι οποίοι ήρθαν χτες, και μιλάω για τον LeBron James και για την Serena Williams, έχουν ολοκληρωθεί έτσι οι 200 καλεσμένοι, οι οποίοι θα παρευρεθούν το απόγευμα στο μυστήριο. Να θυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, με την σύζυγό του Μαρέβα και την οικογένειά του, βρίσκονται από την Παρασκευή στο Κώστα Ναβαρίνο για να παραστούν σε αυτή την χαρμόσυνη έτσι στιγμή του αγαπημένου του Γιάννη, όπως και ο προσωπικός του φίλος ο Εμμανουήλ Καραλής και ο συμπαίκτης του στους Milwaukee Bucks, ο οποίος ήταν και κουμπάρος, ο Chris Middleton, καθώς και οι Matthews και Holiday, πρώην συμπαίκτες του, οι οποίοι βγήκαν και στην πόλη της Πύλου. Και αντιλαμβάνεστε τι έγινε έτσι στην τοπική κοινωνία, να βλέπεις στην καθημερινότητά σου NBAers, πρωταθλητές, οι οποίοι βρίσκονται στο γειτονικό Κώστα Ναβαρίνο. Περιμένουμε λοιπόν με μεγάλη υπομονησία τον απογευματινό γάμο και την τέλεση του γαμήλιου πάρτι, για να έχουμε αύριο και τις εικόνες οι οποίες θα διανεμηθούν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Μαρκόπουλε. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Θλίψη στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα έχει προκαλέσει ο ευνίδιος θάνατος του 53χρονου Αμερικανού ράπερ Fatman Scoop, ο οποίος κατέρευσε επί σκηνής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Τις λεπτομέρειες έχει η Βάσο Μητρομάρα. Και πράγματι, Αλεξάνδρα, σοκάρει η στιγμή που ο διάσημος ράπερ Fatman Scoop σοριάζεται στην κυριολεξία επί σκηνής κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Connecticut. Όπως βλέπουμε και στα πλάνα, ο ράπερ λοιπόν τραγουδάει και ξαφνικά καταραίει
Με αποτέλεσμα να επικρατεί ο απόλυτος πανικός. Το κοινό δηλαδή παρακολουθεί αποσβολωμένο, προσπαθώντας να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι παρευρισκόμενοι σπέβδουν να βοηθήσουν όπως κάνοντάς το ακόμα και κάρπα. Εδώ παραβλέπουμε χαρακτηριστικά στους οθόνες μας. Είναι τα πλάνα δηλαδή, τη στιγμή που σοριάζεται στην κυριολεξία ο δημοφιλής αυτός ράπερ. Αμέσως λοιπόν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε δυστυχώς σε ηλικία 53 ετών. Τώρα την ανακοίνωση του θανάτου του να πούμε ότι έκανε ο μάνατζέρ του και παραγωγό Pure Gold, ο οποίος και είναι σοκαρισμένος από αυτό το θλιβερό και αναπάντεχο γεγονός, ενώ να σημειώσουμε πως τα ακριβή αίτια του θανάτου του καλλιτέχνη δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Ο Fatman Scoop ήταν μια σημαντική φιγούρα στην hip-hop σκηνή της Νέας Υόρκης την δεκαετία του 1990. Στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με πολύ μεγάλα ονόματα όπως τη Missy Elliott, την Mariah Carey αλλά και τον Jermaine Dupri, ενώ να σου πω κλείνοντας πως είχε αποσπάσει και τρεις φορές βραβείο Grammy. Ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, Αλεξάνδρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τρομάρα. Παραμένουμε εμείς στο εξωτερικό δελτίο. Την οργή του Elon Musk έχει προκαλέσει η απόφαση δικαστηρίου της Βραζιλίας να απαγορεύσει την πλατφόρμα X στη χώρα. Ενώ από την άλλη έσπασε ρεκόρ το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, περνώντας από τη διόρυγα του Παναμά. Ακόμα ανακλήθηκε η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ενός από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι. Μπλόκο στην πλατφόρμα του Elon Musk μπήκε στη Βραζιλία λίγες ώρες μετά τη διαταγή δικαστή του ανώτατου δικαστηρίου για την αναστολή της λειτουργίας της λόγω νομικών παραβάσεων. An X, formerly known as Twitter, has been banned in Brazil. The ruling came after the platform missed a deadline to name a new legal representative there. Ήδη κάποιοι από τους χρήστες του πρώην Twitter δεν έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό μέσο, ενώ θέμα ορών θεωρείται η ολοκληρωτική διακοπή του στη χώρα. Μετά από πολύμηνο bras de fer, ο δικαστής Αλεξάνδερ Ντε Μοράες διέταξε την αναστολή του X στη Βραζιλία, θέτοντας προθεσμία 24 ωρών. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την οργή του ιδιοκτήτη της πλατφόρμας, Elon Musk. Η ελευθερία της έκφρασης είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας και στη Βραζιλία ένας μη εκλεγμένος ψευδοδικαστής την καταστρέφει για πολιτικούς λόγους. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα Ντα Σίλβα, κατηγόρησε τον Μάσκ ότι δεν σέβεται τον νόμο. Η πλατφόρμα X παρέμενε χωρίς νόμιμο εκπρόσωπο στη Βραζιλία από τις 17 Αυγούστου, όταν ο Elon Musk ανακοίνωσε ότι η εταιρεία του τερματίζει τις δραστηριότητες της στη χώρα. Το πλοίο MSC Marie κατέριψε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που πέρασε από τη διόρυγα του Παναμά στα 110 χρόνια της λειτουργίας της. Το υποσημαία Λιβερίας πλοίο, χωρητικότητας 17.640 εμπορευματοκιβωτίων, έχει μήκος 366 μέτρα και πλάτος 51 μέτρα. Το κόστος διέλευσης ξεπέρασε τα 1,3 εκατομμύρια. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά τις συλλήψεις για το θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι από υπερβολική δόση κεταμίνης. Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες ανακάλεσε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ενός εκ των δύο γιατρών που κατηγορούνται για την πολύκροτη υπόθεση. Ο 54χρονος Μάρκ Τσάβες αποδέχτηκε συμφωνία με την εισαγγελία περί ομολογίας ενοχής και αναμένεται προσεχώς να παραδεχτεί ενώπιον δικαστηρίου ότι βοήθησε στην παράνομη προμήθεια κεταμίνης. Ο θάνατος του Τσάντλερ από τα φιλαράκια τον Οκτώβριο του 2023 συγκλώνησε το Χόλιγουντ, ενώ οι αμερικανικές αρχές εργάζονται πυρετοδός για να φτάσουν στη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων. Συνεχίζει το σαρωτικό του πέρασμα ο τυφώνας Σανσάν στην Ιαπωνία. Εκατοντάδες επιβάτες μιας εμπορικής πτήσης βίωσαν τον απόλυτο τρόμο όταν το αεροπλάνο ταλαντευόταν από τους πανίσχυρους ανέμους, ώσπου τελικά κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια. Στη Βόρεια Πορτογαλία, ένα ελικόπτερο που επέστρεφε από αποστολή πυρόσβεσης συνετρίβει στον ποταμό Δούρο με αποτέλεσμα 5 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ενώ ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου κατάφερε να επιζήσει και νοσηλεύεται. Την ίδια ώρα, πολυτελές γιότ εμβόλησε σκάφο στην Αλικαρνασό, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Το Super Yacht Ice της Λούρσεν κινείται προς το σκάφος Mate της New Marine και τελικά συγκρούεται με την πρίμνη του λίγο έξω από τις ακτές του Γιαλίβ Καβάκ στην Αλικαρνασό. Επικρατεί πανικός. Ну, вот так еще.
Από τη σύγκρουση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί παρά το γεγονός ότι 12 άτομα βρίσκονταν στο πλοίο της Νου Μαρίν. Στη Βόρεια Πορτογαλία, ένα ελικόπτερο συνετρίβει στον ποταμό Δούρο την ώρα που επέστρεφε από αποστολή πυρόσβεσης. Στο ελικόπτερο επέβαινε μια ομάδα 5 ειδικών της Μονάδας Προστασίας και Αρρωγής με τα σωστικά συνεργεία να τους εντοπίζουν όλους νεκρούς. Ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου σώθηκε και νοσηλεύεται με κατάγματα στα πόδια, ενώ ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας, κήρυξε ημέρα πένθους για την Πορτογαλία. Τρόμος στον αέρα για εκατοντάδες επιβάτες του Boeing 737 εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Το αεροπλάνο προσπαθεί με δυσκολία να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Φουκουάκα στην Ιαπωνία, λόγω του σαρωτικού τυφώνα Σανσάν, από τον οποίο δοκιμάζεται όλη η χώρα. Για 30 ολόκληρα λεπτά το αεροσκάφος ταλαντεύεται στον αέρα, μέχρι τελικά που καταφέρνει να προσγειωθεί με ασφάλεια. Κοτσίδες και σιθρού μανίκια τέλος στη Βόρεια Κορέα με εντολή Kim Jong-un. Οι νέες απαγορεύσεις τίθενται άμεσα σε ισχύ και στην περίπτωση που κάποιος τις παραβεί, θα έρθει αντιμέτωπος με πρόστιμα, καταναγκαστική εργασία ή ακόμα και φυλάκιση. Οι κάτοικοι δηλώνουν απογοητευμένοι από τις απαγορεύσεις της μόδας, οι οποίες, όπως ισχυρίζονται, δεν φαίνεται να ισχύουν για όσους βρίσκονται κοντά στον Kim Jong-un. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη. Όλα τα νέα της ημέρας αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με την Νικόλ Ποφάντη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και καλό μήνα.